길 이야기하며 제자에게 물었다. 무서운 꿈을 꾸었느냐? 아닙니다. 슬픈 꿈을 꾸었느냐? τις πύλες του απόψε στο Γαλλικό Ινστιτούτο το 7ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας με την προβολή της ταινίας «Η ηθική της εκδίκησης» από τον Κορεατικό Κινηματογράφο. Την έναρξη τίμησε με την παρουσία του ο πρέσβης της Νότιας Κορέας, ο οποίος σε δηλώσεις του εξήρε την πρωτοβουλία, επισημένοντας ότι τέτοιου είδους φεστιβάλ είναι σημαντικά γιατί συμβάλλουν στην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών. Συγχαίρω την πρωτοβουλία και θεωρώ μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία της προώθησης του κορεάτικου πολιτισμού στην περιοχή της Λάρισας. Θεωρώ μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή την εισαγωγή των ταινιών στο φεστιβάλ ως μια προώθηση και ανταλλαγή των δύο πολιτισμών, της Λάρισας και της Κορέας. Θα έχουμε πέρα από το διαγωνιστικό, το ξένο διαγωνιστικό και το ελληνικό διαγωνιστικό, θα έχουμε και αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Ο Σίλα Τζουμέρκας θα βρίσκεται εδώ την Τρίτη. Ο Ροβίρος Μανθούλης από το Παρίσι θα βρίσκεται εδώ την Πέμπτη. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα μας παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο γράφει κινηματογραφική μουσική για τις τουρκικές ταινίες. Και ο στάρ της διοργάνωσης είναι ο Νίκος Περάκης, ο οποίος θα βρίσκεται το επόμενο Σάββατο σε ένα αποκαλυπτικό masterclass και με ταινίες οι οποίες δεν έχουν προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα. Είναι οι ταινίες της πρώτης του περίοδου στην Γερμανία. Το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία την Κυριακή 8 Μαρτίου.